τον χτυπούσε τον κοριτσάκι. Και ήρθε η αστυνομία και τον πήρε. Σοκ σε διερχόμενους πολίτες από το ξυλοδαρμό μιας 11χρονης κοπέλας από τον πατέρα της σε κεντρικό δρόμο του Αγίου Νικολάου. Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου με ένα 38χρονο σε έξαλλη κατάσταση να χτυπά με μανία την κόρη του, η οποία έπεσε στο έδαφος και με τα χτυπήματα να συνεχίζονται. Ακούσε δηλαδή στην αρχή φασάρια και βγήκατε έξω το περίπτωμα να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Και τι είδατε? Ότι το κυνηγούσε και το έπιασε και το χτυπούσε. Μετά πήραν τηλέφωνο την αστυνομία. Πολύ τραγικό. Πάρα πολύ τραγικό. Η βία σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να λαμβάνει θέση. Θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Και όλα ξεκινάνε, όπως είπε και ο κύριος, από το τι αρχές έχεις βάλει στο σπίτι σου, τι όρια έχεις εσύ βάλει στην οικογένειά σου. Πολίτες πάγωσαν με τα όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια τους, με την ανήλικη έντρομη να αναζητά βοήθεια πάνω στον πανικό της. Τραγικό περιστατικό, όπως το λέτε κι εσείς. Καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά, εν έτη 2018. Για καλή της τύχη, διερχόμενη οδηγός βοήθησε το κορίτσι, το οποίο κράτησε κλεισμένο στο όχημα μέχρι ότου φτάσει η αστυνομία στο σημείο. Άνδρες της ομάδας Δία συνέλαβαν τον πατέρα αλβανικής καταγωγής για ενδοοικογενειακή βία. Δεν μπορούσε, δεν τον άκουγε, έφευγε από το σπίτι και κάτι τέτοια υποθήκανε. Όποια ήταν η δικαιολογία πάντως. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει. Ήτανε και άλλα παιδιά εκεί και τον. Εντάξει, τον κρατήσαν. Πήγαν να το χτυπήσουν, πώς το λένε. Αυτό το καταδικάζουν, ναι, δεν το συζητάω. Έτσι, ναι, αλλά για κάποιους λόγους τα είχε. Αυτό τώρα εξαρτάται οικογενειακή κατάσταση. Έτσι, τι επικρατεί μέσα στο σπίτι. Είναι και αυτός, είναι ένας παράγοντας κι αυτός, έτσι. Πώς ζεις μέσα σε ένα σπίτι, τι αρχές έχεις πάρει, τι όρια σου έχουν βάλει. Το δεν είχε αρχίσει από την οικογένεια εξαρτάται. Πώς μεγαλώνει ο καθένας, αλλά. Δεν σηκώνουμε χέρι, ό,τι και να σου έχει κάνει ο άλλος. Πόσο μάλλον το ίδιο στο παιδί. Ο 38χρονος πατέρας φαίνεται να υποστήριξε ότι η κόρη του ήταν ατίθαση και ότι έφευγε το σπίτι χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Και αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, καλό θα ήταν να συμβοληθούν κάποιον παιδοψυχολόγο, κάποιον κοινωνικό σύμβουλο και να μπορέσουν να βρουν άλλες μεθόδους και άλλες λύσεις, διότι είμαστε στο 2018. Ο 38χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λασιθίου και αφέθηκε ελεύθερος, με την υπόθεση πλέον να παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης.